Καλημέρα. Κάποιοι ρωτάνε γιατί χρειάζεται αυτός εδώ ο πίνακας ουβετερογείωσης. Εξαρτάται από τον inverter. Αυτός εδώ λοιπόν ο inverter εσωτερικά έχει ενωμένο τον ουβέτερο που μπαίνει και τον ουβέτερο που βγαίνει από τον inverter. Δηλαδή είσοδο και έξοδο ο ουβέτερος είναι ενωμένος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως από τη στιγμή που είναι ενωμένη η γείωση με τον ουβέτερο στη χελώνα, ο ινβέρτερ αυτός δεν χάνει την ουβετερογείωση άσχετα αν δουλεύει με δίκτυο ή με μπαταρία. Αν δούλευε χωρίς δίκτυο, σαν off-grid καθαρά εγκατάσταση, θα χρειαζόταν γείωση στον ουβέτερο τοπικά. Σαν να είχαμε μια χελώνα. Από τη στιγμή που έρχεται ο ουβέτερος γεωμένος από τη χελώνα και δίνουμε δίκτυο στον inverter, άσχετα αν δουλεύει σε μπαταρία ή από μπαταρία ή από δίκτυο, η έξοδος του είναι γεωμένη. Αν μετρήσουμε λοιπόν με ένα βολτόμετρο την τάση μεταξύ ουδετέρου και γείωσης, θα δούμε ότι είναι 0 ή περίπου 0. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι με βάση τον κανονισμό κτλ, να μην μακρηγορώ, αν κόψεις τον ουβέτερο που έρχεται στον inverter, χάνεις την ουβετερογείωση. Γίνεται off-grid, δεν έχεις ξεχωριστή γείωση, δεν μπορείς να έχεις παράλληλα δύο γείωσεις στο ίδιο σύστημα ενεργές. Άρα θα μετρήσεις μια τάση 120 volt περίπου, 80 με 120 volt στον ουδέτερο όταν λειτουργεί χωρίς ουδέτερο από τη χελώνα συνδεμένο πάνω στο μηχάνημα. Αυτό μπορεί να συμβεί πρακτικά σε τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι να κοπεί το καλώδιο, να γίνει βλάβη δηλαδή φυσική, άρα να χάσει την ουβετερογείωση. Βέβαια θα χάσει και το δίκτυο, άρα θα κοπεί το ρεύμα και θα το καταλάβουμε. Όμως όσο δεν κάνουμε κάτι θα μας δίνει τάση στον ουβέτερο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε διπολικό γενικό διακόπτη και διπολικό προφανώς διαρροής πριν τον inverter στην είσοδό του. Αν κοπεί το ρεύμα, επειδή ρίξαμε ή τον γενικό ή τον διαρροής, ο inverter πάλι χάνει την ουβετερογείωση και θα μας εμφανίσει τάσεις στον ουβέτερο στην έξοδό του. Αυτό που κάνει αυτό το πινακάκι είναι να κόβει, μάλλον να συνδέει το δίκτυο μέσα από αυτό το ρελέ, το οποίο έχει δύο ανοιχτές και δύο κλειστές επαφές. Όταν λοιπόν του δώσουμε ρεύμα, ενώνει τις δύο ανοιχτές επαφές και δίνει ρεύμα φάση και ουδέτερο, δηλαδή στον inverter. Άρα έχουμε ουβετερογείωση και δουλεύει άψογα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και το δείχνουμε με τον μπλε λαμπάκι ότι ο ουδέτερος είναι σωστός, είναι του δικτύου. Αν για οποιονδήποτε λόγο ρίξω τον διακόπτη ή τον διαρροής στην είσοδο του inverter, το ρελέ αυτό ανοίγει τις δύο επαφές, κόβει δηλαδή το ρεύμα από τον inverter και γυρνάμε σε μπαταρία, ανάβει το κίτρινο λαμπάκι και μας δείχνει ότι πλέον έχουμε ουβετερογείωση πάνω στον inverter και ενώνει με τη μία από τις δύο normal closed επαφές τον ουδέτερο με την γη τοπικά και αποκτούμε ουβετερογείωση. Αυτό κάνει λοιπόν αυτός εδώ ο πίνακας. Είναι είναι για να εξασφαλίσουμε το 100% ότι είμαστε ασφαλείς και εντός προδιαγραφών κτλ. Σε κάθε δυνατή περίπτωση. Αυτά.